Καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Λιμπερίου, αντιδήμαρχος διοικητικών νεολαίας παιδείας του Δήμου Σιτίας. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Λιμπερίου. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και πείτε μας λίγο, να ξεκινήσουμε από τι καιρό κάνει αυτή την ώρα στη Σιτία, διότι εδώ βρέχει στο Ηράκλειο. Εμείς χιόνια δεν έχουμε. Οι εικόνες είναι πράγματι πολύ όμορφες για όλους το χιόνι, είτε είμαστε μικροί είτε είμαστε μεγάλοι. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα ψηλόβροχο που με βάση τα προγνωστικά κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθεί και είναι πάρα πολύ σημαντική η βροχή, δεδομένου του ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είμαστε χωρίς βροχή και το χρειαζόμαστε και για τις καλλιέργειες αλλά και γενικότερα για τη χρήση όλοι οι πολίτες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, καινούργια καθήκοντα, κύριε Λιμπερίου, μέχρι πρόσφατα, που βλέπετε πριν από τις εκλογές, ήταν στο ΔΟΚΑ, σωστά? Σωστά. Μέχρι 31 Δεκάτου ήμουν πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ, του νομικού προσώπου του Δήμου Σιτίας, το οποίο μετά από απόφαση της κυβέρνησης, όπως και όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε όλη την Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο λοιπόν, που υπάρχει αυτή η απόφαση, καταργούνται. Έτσι λοιπόν, μας απορρόφησε ο Δήμος με τις αρμοδιότητες που είχε το νομικό πρόσωπο, που ήταν πάρα πολλές. Στις περισσότερες από αυτές έχω τη χαρά και την τύχη μετά την απόφαση του Δημάρχου Σιτίας κ. Ζερβάγη, που τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά, να συνεχίσω και να συνεχίσουμε το έργο και το όραμα του Δημάρχου αλλά και της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Λιμπερίου, τώρα έτσι με αυτή την αλλαγή που ουσιαστικά περνάει το κομμάτι αυτό του ΔΟΚΑΣ και οι αρμοδιότητες απευθείας στο στενό πυρήνα του Δήμου, τώρα είναι πιο εύκολο πρακτικά ή πιο δύσκολο, δηλαδή τι αλλάζει? Κοιτάξτε, η εμπειρία υπάρχει. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, όχι μόνο εμείς αλλά όλοι οι Δήμοι, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η στελέχωση. Όπου δυστυχώς, όταν φεύγει κάποιος με συνταξιοδότηση, δύσκολα καλύπτεται η θέση. Σίγουρα θα περιοριστεί το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Άλλωστε, αυτός ήταν ο στόχος της κυβέρνησης από την πληροφόρηση που έχουμε, ώστε να μην γίνονται διπλές είτε οι προμήθειες είτε άλλες διαδικασίες. Σίγουρα το επόμενο διάστημα που είναι το μεταβατικό θα είναι λίγο δύσκολο για όλους μας. Κυρίως για το προσωπικό. Ευελπιστούμε όμως άμεσα να μπουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα, ώστε ο Δήμος να είναι έτοιμος για το επόμενο διάστημα, για τις δραστηριότητες που έχει και για τη σεζόν που ξεκινάει σε 3-4 μήνες. Λοιπόν, τώρα δεν είναι αμυγός δική σας αρμοδιότητα αυτή, αλλά θα πιαστώ από αυτό το τελευταίο είπατε για τη σεζόν που ξεκινάει σε λίγους μήνες. Στο μεταξύ, φέτος φαίνεται πως στη Σιτία η σεζόν εξελίχθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένατε. Πράγματι είναι αυτό αλήθεια όπως λέτε. Σε αυτό συνέβαλαν πάρα πολλά πράγματα. Συνέβαλε η εξωστρέφεια που έχει πετύχει ο Δήμος Σιτίας. Συνέβαλαν οι προωθητικές ενέργειες. Σίγουρα και η καμπάνια της Aegean που βοήθησε με το ότι κάποιος ερχόταν από την Αθήνα με μόλις 70 ευρώ και γύριζε με αυτό το εισιτήριο ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Σιτία έχει πάρα πολλές ομορφιές. Δεδομένου του ότι έχουμε και το γεωπάρκο που αποτελεί πόλο έξης για πάρα πολύ κόσμο. Και κυρίως μέσω του γεωπάρκου αναπτύσσεται ο εναλλακτικός τουρισμός, είμαστε αισιόδοξοι για τη σεζόν που έρχεται. Η Σιτία, βέβαια, το καλοκαίρι που πέρασε, είχε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα στο κομμάτι του πολιτισμού. Είχαμε για πρώτη φορά πάρα πολλά φεστιβάλ και φέτος είχαμε την αρχή και του φεστιβάλ Χαμεζίου, όπου ήταν ένα πενθήμερο φεστιβάλ, όπου σε ένα χωριό κοντά στην πόλη της Σιτίας κάποιος μπορούσε να μάθει όργανα, να χορεύει, πώς βάφανε παλιά τα ρούχα και άλλα τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα. Για το ρόλο του γεωπάρκου θέλω λίγο να μας πείτε, κύριε Λιμπερίου, έτσι, τι αντίκτυπο, νομίζω είναι πολύπλευρος ο αντίκτυπος που έχει έτσι, και στην τοπική κοινωνία και στη Σιτία. Πολύ σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το καλοκαίρι που πέρασε είχαμε τη χαρά να έχουμε την αξιολόγηση του γεωπάρκου. Αυτή τη φορά η πρόθεσή μας ήταν επέκταση σε όλο το όριο του Δήμου Σιτίας και το καταφέραμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Να πούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί και οι πολιτιστικοί σύλλογοι αλλά και οι τοπικές κοινωνίες έχουν αγκαλιάσει το θεσμό του γεωπάρκου. Το γεωπάρκο Σιτίας είναι το δεύτερο γεωπάρκο στην Κρήτη, μετά του Ψιλορίτη. Είναι ένα από τα 9 της Ελλάδας. Και φυσικά, δεδομένου ότι είμαστε ενταγμένοι στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων, μας δίνει τη χαρά και την δυνατότητα να διαφημιζόμαστε σε όλο τον κόσμο. Μέσω του γεωπάρκου Σιτίας, οι παραγωγοί έχουν υιοθετήσει το σύμφωνο ποιότητας γεωπάρκου, όπου πάνω στις ετικέτες τους μπαίνει το σηματάκι γεωπάρκου και UNESCO, που αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει μια προστιθέμενη αξία και στο προϊόν, αλλά και στην περιοχή γενικότερα. Πάντως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια με κέντρο το γεωπάρκο και ως αφετηρία το γεωπάρκο να δημιουργηθεί ένα φοβερό δίκτυο πολιτισμού, τουρισμού, παιδείας, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Στο κομμάτι του αθλητισμού έχουμε υιοθετήσει το Σιτία Geopark Trail που το πραγματοποιούμε κάθε Οκτώβρη και κάθε φορά είναι όλο και περισσότερες συμμετοχές.
Τώρα το καλοκαίρι σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε τον Ιούνιο ένα δίαθλο όπου δεν υπάρχει άλλο στο νομό και σε άλλο γεωπάρκο της Ελλάδας δεν πραγματοποιείται. Είναι μια μορφή τουρισμού, αθλητικός τουρισμός, όπου ταιριάζει πάρα πολύ στη Σιτία και στην περιοχή μας. Επίσης να τονίσω το ότι πάρα πολλά αθλητικά σωματεία στη φανέλα τους έχουν υιοθετήσει το σήμα του γεωπάρκου, έτσι ώστε όπου αγωνίζονται να διαφημίζουν το γεωπάρκο Σιτίας. Στο κομμάτι του πολιτισμού, να πούμε ότι πάρα πολλές είναι και οι δράσεις του γεωπάρκου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι μόνο, δεδομένου ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εβδομάδα γεωπάρκων, όπου παρουσιάζονται εκεί πάρα πολλά πράγματα γύρω από το γεωπάρκο. Και τον Ιούλιο θα διοργανώσουμε το 4ο θερινό σχολείο γεωπάρκου, όπου και πέρσι είχαμε τη χαρά να είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Πάρα πολλοί μαθητές, πάρα πολλοί μαθητές αυτό το σχολείο, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έρχεται και βλέπει από κοντά τις ομορφιές της Σιτίας και όλης αυτής της περιοχής. Πολύ σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώνουμε το διάστημα που έρχεται το πρόγραμμα που έχουμε χρηματοδοτηθεί από τον ΟΦΠΕΚΑ, είναι 120.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει το σπελεολογικό οδηγό, όπου είναι πραγματικά μία βίβλος για την περιοχή μας και είναι κάτι το οποίο θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές. Θα ακολουθήσουν η κατασκευή θέσεων θέας σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, το διόραμα σπηλιάς που έχει δημιουργηθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου είναι σαν μια σπηλιά μέσα σε ένα μουσείο, όπου υπάρχουν ήχοι, υπάρχει η αίσθηση της υγρασίας και είναι σαν να είναι κάποιος σε ένα σπήλαιο. Virtual reality. Virtual reality. Ακριβώς. Λοιπόν, πολλά όμορφα στοιχεία έτσι, στην περιοχή της Σιτίας, εκεί στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, που είναι μοναδικής πραγματικά ομορφιάς, προσελκύουν τον κόσμο. Βεβαίως η περιοχή είναι ακόμα μη κορεσμένη τουριστικά, έτσι, κύριε Λιμπερίου. Και ένα ζήτημα βεβαίως που υπάρχει είναι και η έλλειψη κλινών. Δηλαδή, και αν αυξηθεί ο τουρισμός, κλίνες υπάρχουν για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεδομένου του ότι η Σιτία είναι ένας δήμος από τους μεγαλύτερους της Κρήτης, πράγματι όσον αφορά το κομμάτι των κλινών δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός. Η Σιτία όμως με βάση τα στοιχεία έχει πάρα πολλές κλίνες όσον αφορά το κομμάτι του Airbnb. Ήδη σε πολλές περιοχές, σε πολλά χωριά υπάρχει ανάπτυξη το κομμάτι αυτό σε όλη τη διάρκεια του έτους. Να πούμε ότι φέτος θα είναι αυξημένες οι πτήσεις τσάρτερ, κάτι που δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην περιοχή μας, έτσι ώστε να έρθουν επενδύσεις. Σίγουρα όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με μέτρο, πάντα τηρώντας κάποιες διαδικασίες. Η Σιτία έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι εκμετάλλευτα. Θα προσπαθήσουμε όμως όλοι μαζί να διατηρήσουμε την παράδοση, τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα της Κρήτης που μπορεί κάποιος να βρει στη Σιτία. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου Βιτσέντζος Κορνάρος, δημοτικού αεροδρομίου, έτσι, να το τονίσουμε, προσώρας τουλάχιστον. Προσώρας. Έχει παίξει θετικό ρόλο, έτσι. Πολύ σωστά. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά και η προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου Σιτίας κ. Γιώργου Ζερβάκη με τις επαφές με την κεντρική διοίκηση και το κομμάτι που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια, αλλά και με το κομμάτι των αεροπορικών εταιριών. Όπως σας είπα προηγουμένως, η καμπάνια της Aegean απέδωσε. Να πούμε ότι οι πτήσεις θα αυξηθούν φέτος από το εξωτερικό, από τη Δανία. Υπάρχει στα σκαριά μια συνεργασία με μια low-cost εταιρεία που αυτό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στην περιοχή. Και φυσικά να μην ξεχνάμε το λιμάνι μας, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε σύνδεση με ταχύπλο, με τα Δωδεκάνησα. Κάποιος μπορεί να πάει από τη Σιτία στη Ρόδο σε μόλις 5 ώρες. Και υπάρχει πλέον από πέρσι μια γρήγορη γραμμή που συνδέει τη Σιτία με τον Πειραιά. Σε μόλις 13 ώρες κάποιος μπορεί να ταξιδέψει από τον Πειραιά για τη Σιτία. Εξαιρετικό. Και αν σε αυτά όλα δίπλα βάλεις τις καταπληκτικές παραλίες που υπάρχουν, την ομορφιά της ίδιας της πόλης που είναι τόσο γραφική, τόσο όμορφη και ζεστή, να το πούμε και αυτό, ανά πάσα ώρα και στιγμή, βάλεις και το ωραίο φαγητό και τους καλούς ανθρώπους, ορίστε, να, σας έχω προορισμό για το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, είστε ένας προορισμός σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το επόμενο διάστημα θα βρείτε σίγουρα στο διαδίκτυο αλλά και σε άλλες πηγές μια καμπάνια που θα ακολουθήσει για τις απόκριες. Να πούμε ότι το Σιτιακό Καρναβάλι το αναβαθμίσαμε πάρα πολύ πέρσι, γιατί πριν από 2-3 χρόνια δεν έγινε λόγω COVID. Πέρσι όμως υπήρχε μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Αυτό αποτυπώθηκε και στο ότι υπήρχε πληρότητα στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα, αλλά και στα ταμεία της εστίασης και όλοι είχαν να λένε γι' αυτό. Όπως επίσης είχε δημιουργηθεί μια δυνατότητα στον επισκέπτη να επισκεφτεί τα χωριά όπου είχαν παραδοσιακές δράσεις που είχαν να κάνουν με τα κούλουμα, κάτι το οποίο θα στηρίξουμε και φέτος. Και φυσικά, δεδομένου ότι το Πάσχα είναι σχετικά αργά στις 5 Μαΐου, θα ακολουθήσει μια καμπάνια για την προώθηση σε εσωτερικό τουρισμό,
ώστε να έχουμε επισκέπτες και για το Πάσχα αυξημένου σχέση με άλλες χρονιές. Εξωστρέφεια στη Εξωστρέφεια. Σιτία. Πολύ εξωστρέφεια. Πολύ και νομίζω και ένα κομμάτι που έχει έτσι, πεδίο δόξη λαμπρών η Σιτία ακόμα περισσότερο είναι η γάμη, έτσι, η πολιτική γάμη των ξένων. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γάμοι πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων. Στην Καζάν έχουν γίνει αρκετοί γάμοι, όπου είναι το φρούριο της. Αλλά εκεί είναι ειδηλιακό το περιβάλλον, δεν το συζητάμε. Απίθανο. Σωστά. Σωστά. Όπως και στο Ξερόκαβο, που οι παραλίες είναι μοναδικές και ποιος μπορεί να μην αναφέρει το Βάι ή το Μόχλος. Όλες γενικά οι περιοχές της Σιτίας, οι παράθαλες, είναι εξαιρετικές. Όπως είπατε, έχουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Σιτία ταιριάζει σε πολλά είδη τουρισμού και θα κοιτάξουμε να προβάλλουμε όσο καλύτερα μπορούμε για το καλό του τόπου. Τώρα, επειδή είστε και αντιδήμαρχος παιδείας, μια ερώτηση επ' αυτού με τη σχολική στέγη, τι γίνεται στην περιοχή? Η Σιτία αυτή τη στιγμή έχει κάποια ζητήματα που αφορούν κυρίως το κομμάτι του τεχνικού λυκείου, αλλά και κάποιες σημειακές επιδιορθώσεις που θα χρειαστούν στα δημοτικά σχολεία, γιατί είχα τη χαρά να επισκεφτώ αυτές τις ημέρες όλα τα δημοτικά σχολεία για την νηπιαγωγία της πόλης. Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η επίσκεψη στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε το ΤΕΙ, το ΕΛΜΕΠΑ. Θα κοιτάξουμε να το διατηρήσουμε σαν κόρο εφθαλμού και να το στηρίξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Προσπαθεί ο Δήμος Σιτίας μέσω κάποιων προγραμμάτων που τρέχουν να ενισχυθούν και οι κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολείων. Είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Πάντα με τις συνεργασίες και τις τεχνικές υπηρεσίες, όπου όπως ξέρετε είναι βασική η συμμετοχή της τεχνικής υπηρεσίας, νομίζω θα έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα παιδιά της Σιτίας, ώστε να είναι σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο και όπως αρμόζει το 2024. Στα διοικητικά, γιατί έχετε και αυτό το χαρτοφυλάκιο, κύριε Λιμπερίου. Σωστά. Αναμένουμε τώρα κάτι. Εντάξει, βεβαίως είναι μια νέα θητεία, μια έμπειρη πλέον δημοτική αρχή, έτσι, του Γιώργου Ζερβάκη. Θα έχουμε τίποτα έτσι, κάτι ετοιμάζεται, τίποτα στα διοικητικά? Το επόμενο διάστημα, μέχρι τον Ιούνιο, θα έχει έρθει ο οριστικός ΟΕΗ, ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών, όπου ουσιαστικά θα έχουν ενταχθεί και οι υπηρεσίες του ΔΟΚΑΣ, όπως αναφέραμε μετά την κατάργησή του. Να πούμε ότι αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές. Σίγουρα υπάρχει μία προοπτική όσον αφορά νέες θέσεις εργασίας που πλέον είναι απαραίτητες για το Δήμο Σιτίας. Να πούμε στο κομμάτι αυτό ότι πάντα ψηλά στην ατζέντα είναι η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και φυσικά η ειδικότητα που έχει άμεσα ανάγκη ο Δήμος. Να θυμίσουμε ότι σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας έχουν ανάγκη για στελέχωση στο κομμάτι των τεχνικών υπηρεσιών από μηχανικούς. Θα το έχετε ακούσει και από άλλες περιοχές. Και σίγουρα θα είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντα σε συνεργασία με τους διευθυντές των τμήματων, τους προϊσταμένους, όπου να πούμε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Αυτό φάνηκε και στις δύσκολες ημέρες της πλημμύρας, αλλά και στις κρίσεις που περάσαμε και της ενεργειακής, αλλά και του COVID, όπου αν δεν ήταν οι άνθρωποι του Δήμου Σιτίας να έχουν ψηλά τη σημαία του Δήμου, δεν θα είχαμε καταφέρει πολλά από αυτά που γίνανε. Νομίζω σας έχουμε ανακρίνει για τα καλά, κύριε Λιμπερίου. Στη διάθεσή σας πάντα ό,τι αφορά τον τόπο μας, να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε, γιατί τον αγαπάμε και έχουμε επιλέξει να ζήσουμε σε αυτόν. Και εμείς τον αγαπάμε. Ένα ρετούς θα κάνετε εκεί στο λιμάνι, στα παγκάκια που το χρειαζόμαστε πριν ξεκινήσει η σεζόν, για να είμαστε εντάξει. Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Βεβαίως. Δεν δεσμεύομαι για τα παγκάκια, γιατί είναι άλλο χαρτοφυλάκι. Πείτε το εκεί. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. θα το πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά να έχετε με υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Επίσης, να είστε καλά.